Για αυτές τις δύο δικασίμους που μας πέρασαν αυτή την εβδομάδα, είχαμε πρωτίστως την. Ξεκίνησε μάλλον το δικαστήριο από την ανάγνωση απομαγνητοφωνημένων κομματιών από, από το ντοκιμαντέρ The Cleaners του κινηματογραφιστή Γεωργούση. Μιλάει για φούρνους, μιλάει για σαπούνια, μιλάει για λαμπατέρ. Θα τους κάνουμε λαμπατέρ, θα τους κάνουμε σαπούνια. Ο συνήγορος Ρουσόπουλος θεωρεί. Ότι έχει μια σημασία να παρέμβει λέγοντας ότι ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης δεν μας έφερε τίποτα από ένα σούγκαρ κάτι. Πιθανόν να ήταν σούγκαρ ντάντι, δεν ξέρω γιατί έχει ξανααναφερθεί αυτό το πράγμα. Μας έχουν συνηθίσει πια 3 χρόνια της υπεράσπισης. Ότι έγγραφο προς έγγραφο είναι όλα άσχετα, λέει η συνήγορος Βελέτζα. Συνεπώς, μια ολόκληρη λίστα εγγράφων, κάτι πάνω από ξέρω εγώ πόσο είναι, 1 τεραμπάιτ, 1,5 τεραμπάιτ υλικό. Για την συνήγορο Βελέτζα είναι άσχετα. Μετά από τέτοιου τύπου δράσεις της Χρυσής Αυγής υπήρχαν τα σχόλια στους κύκλους του καθενός από τους δράστες σε σχέση με το τι έκαναν. Προσέξτε, δεν μιλάμε για την αίσθησή μας, δεν μιλάμε για πράγματα που συζητάμε μεταξύ μας, δεν μιλάμε για πράγματα που κάποιοι μπορεί να γράφουν αυθαίρετα ή για πράγματα τα οποία αποτελούν καταγγελίες και περιμένουμε να αποδειχθούν. Μιλάμε για τη δίκη της Χρυσής Αυγής και τα αποδεικτικά στοιχεία, αυτά που επιδείχθησαν από τον δίσκο του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλιόπουλου. Μπορεί κανείς να δει αριστερά σε αυτό το τατουάζ να υπάρχει έντεχνα φτιαγμένη υλικοπαγίδα η γνωστή. Στα αριστερά τον Πανταζή, τον πυρηνάρχη Περάματος. Στο βήμα η μία έχει το λαγό να μιλάει και η άλλη έχει τον Κούζιλο να μιλάει, κατηγορούμενοι και οι δύο. Και αριστερά σε όλους αυτούς μέσα βρίσκεται και η σύζυγος του Μιχαλολιάκου Ζαρούλια. Όπως βρίσκεται στο δίσκο του Ηλιόπουλου και παρακάτω φωτογραφία που δείχνει τον άλλοτε Απόλλωνα καλλιτέχνη και τα σχετικά νυν βουλευτή της Χρυσής Αυγής να χαιρετάει ναζιστικά μαζί με άλλους σε ένα πολύ ωραίο ενσταντανέ. Μεταξύ πολλών άλλων είναι και αυτή εδώ η φωτογραφία που είναι από κάποιον εορτασμό πιθανόν στο Μελιγαλάι στη Θερμοπύλη, κάτι από τα δύο, όπου πρώτη γραμμή με τη σημαία στο χέρι και την μπλούζα της Χρυσής Αυγής βρίσκεται και ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα. Ρουπακιάς. Στα μηνύματα που ανταλλάσσει με κάποιον ο Ηλιόπουλος, κατά τον Ηλιόπουλο είναι βαμμένος Χρυσή Αυγή. Μιλήσαμε, τι θέλει, του απαντάει ο συνομιλητής του. Γίνεται μια συζήτηση και του λέει στο τέλος ο Ηλιόπουλος είναι Χρυσή Αυγή, βαμμένος ο Μπαλτάκος. Το κανάλι επικοινωνίας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας Χρυσής Αυγής μέσω του Τάκη Μπαλτάκου έχει φανεί επανειλημμένος. Το πρώτο βίντεο μας δίνει την πληροφορία ότι ο Μισιάκας ή αλλιώς Μάστορας ήταν υπεύθυνος οργανωτικά για το Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, τη Θεσσαλία γενικότερα. Ο Μιχαλολιάκος σε ερώτηση δημοσιογράφου λέει σε ερώτηση δημοσιογράφου σε σχέση με το τι θα κάνουμε τους μετανάστες αν έρθει ποτέ στην εξουσία ή κάπως έτσι, ο Μιχαλολιάκος λέει use your imagine 3-4 φορές μέχρι να του πει κάποιος ότι το imagine πρέπει να είναι imagination, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να εννοεί ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής. Στη συνέχεια μέσα στην αίθουσα που γίνεται η συνέντευξη τύπου, υπάρχει το γνωστό εγέρθου του εγέρθητη και τα σχετικά. Σε ομιλία στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο σταθμό Λαρίσης να λέει τα διάφορα και να καταλήγει στο είμαστε στρατός, δεν είμαστε αγέλη. Αμέσως μετά από το δεν είμαστε αγέλη, είμαστε στρατός, βλέπουμε ακριβώς τι είναι αυτός ο στρατός, παρουσία Μιχαλολιάκου στο βήμα. Και υπό τον ήχο ύμνων και υπό το φως φωτοβολίδων χαιρετούν ναζιστικά. Στη συνέχεια έχουμε διάφορα ωραία πλάνα τα οποία βρέθηκαν, ξαναλέω, στο φλασάκι αυτό του Ηλιόπουλου από μια συγκέντρωση έξω από γραφεία της Χρυσής Αυγής. Έχουμε αρχικά το Ρουπακιά να εμφανίζεται
μπροστά στην κάμερα σε συγκέντρωση, μάλλον ήταν διανομή τροφίμων, στα γραφεία, στο σταθμό Λαρίσης της Χρυσής Αυγής, και περνάει μπροστά από τις κάμερες, όπως πολλές φορές, σε διάφορες κάμερες. Σύσσωμη την νίκη να βρίσκεται στο Μελιγαλά, να έρχεται όλη αυτή η πορεία, η οποία στην κεφαλή της έχει την Νίκαια με τον Κασιδιάρη, με στρατιωτικό βήμα και παραλλαγή, να μεταξύ αυτών να βρίσκεται και ο Ηλιόπουλος σαφώς και ο Παναγιώταρος, ο Κασιδιάρης να δίνει το σύνθημα, να βρίσκεται επίσης ο Πατέλης μπροστά, ο πυρηνάρχης, ο σχετικός. Αντίστοιχα πίσω του τον Τζακανίκα, να βλέπουμε τον Καζατζόγλου πλαγίως από το σώμα της παρέλασης αυτής, και άλλους κατηγορούμενους όπως Χρυσαφίτη, Μιχάλαρο, Τσόρβα, Κορκοβίλη κτλ. Και λίγο πριν ξυλοφορτώσουν τους αυτούς εδώ που βλέπετε με την μπλε μπλούζα, με σύσσωμα τα τάγματά της, ειδικά από τις τοπικές Περάματος και Νίκαιας, όπου εδώ βλέπουμε, αν προσέξουμε λιγάκι την κίνηση της κάμερας, τον Παπά, τον Γερμενή, τον Παναγιώταρο, τον Κασιδιάρη, το Ματθεόπουλο, το Κουκούτσι. Βλέπουμε όλο το σετ κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση, ενώ στη συνέχεια βλέπουμε τον Ηλιόπουλο και κάποια στιγμή προς το τέλος αυτής της σεμνής τελετής αποφασίζουν να πούν και τον εθνικό ύμνο με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ηλιόπουλο να τον φωνάζει ηγετικά μπροστά στην πρώτη γραμμή του εν λόγω τάγματος, σηκώνοντας και το χέρι στον ναζιστικό χαιρετισμό.